Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας. Ο πολιτικός μαραθώνιος, έχουμε τονίσει, είναι στην υπηρεσία όλου του κόσμου που σκέφτεται αμερόληπτα, που σκέφτεται δημοκρατικά. Ο πολιτικός μαραθώνιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φίλους μας, να χρησιμοποιηθεί προς απόκτηση κάποιων γνώσεων και κάποιων άλλων λύσεων που ενδεχομένως διαφεύγουν από τα κόμματα τα οποία έχει ψηφίσει ο κόσμος και τα οποία έχουν αποδειχθεί κατώτερα των περιστάσεων. Επομένως, είναι μια πολιτική εκπομπή μεγάλη σημασία για αυτούς που προβληματίζονται, για αυτούς που σκέπτονται. Ακόμη και να μην έχουν έρθει στην Ένωση Κεντρών, εμείς τους καλούμε να συζητήσουμε, να σκεφτούμε, να μελετήσουμε και θα δούμε τι θα ψηφίσουμε όταν έρθει η ώρα. Γιατί όταν δηλώνουμε ότι θα ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή ΚΚΚ, όταν δηλώνουμε εκ προημίου, υποτιμούμε και την έννοια του πολίτη. Ο πολίτης πρέπει να σκέπτεται και όχι να είναι οπαδός. Αλλιώς χάνει σοβαρότητα η επιλογή μας και γίνεται όπως το ποδόσφαιρο, ας πούμε, χαβαλές. Και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ουσιαστικά χαβαλέ κάνουν στις εκλογές. Θυμηθείτε τις φιέστες, θυμηθείτε τις μετακινήσεις ετηροδημοτών, θυμηθείτε που είχε δώσει 150.000 σύνταξη ο Καραμαλής και βγήκε ο Σιμίτης, είπε 152 και πήγαν όλοι στο Σιμίτη. Δηλαδή, δείγματα ανοριμότητος που δεν πιστεύω σε άλλο κράτος να έχουν παρουσιαστεί τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό παρακαλώ θερμά να σκεφτούμε λίγο πολιτικά, να συζητήσουμε πριν πούμε, είναι παλιά άνθρωποι οι πολιτικοί που βάζουν φόρους, που κάνουν. Μπορεί να είναι παλιά άνθρωποι, δεν λέω να μην το συζητήσουμε αυτό. Ο καθένας πολίτης, αν είχε αυτή την ώρα μια μεγάλη θέση, από τα 10 εκατομμύρια πώς είμαστε, και ήταν υπουργός οικονομικών, θα μου πεις, εντάξει, δεν μπορούν όλοι να έχουν τις γνώσεις να είναι υπουργοί οικονομικών. Είστε σίγουροι εσείς οι πολίτες που κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι εσείς θα τα καταφέρνατε καλύτερα? Είστε σίγουροι? Όχι ότι η κυβέρνηση τα κάνει καλά. Είστε σίγουροι ο καθένας, εσείς που είστε ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και κατακρίνετε, γιατί βρέθηκαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατέκριναν, από ό,τι είδατε, το φόρο, πώς τον λένε, κύριε Βερόνη, το φόρο, καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, το φόρο αγροτεμαχίων και αγροτικής γης. Βγήκαν λοιπόν και είπαν όχι, μη φορολογείτε και τα λοιπά. Αυτοί, δηλαδή, τι θέλανε να πούνε, ότι ο Σαμαράς είναι γδάρτης, δηλαδή είναι φοροκοντζαμπάσης και βάζει φόρους και εκείνοι είναι πιο καλοί? Υπήρχε ένα μικρό αντάρτικο που στην ουσία εγώ το θεωρώ επικοινωνιακό τρίκ, ναι, μιας ομάδας βουλευτών, ναι, να δείξουν φιλολαϊκή πολιτική, ναι. 22 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας διαφώνησαν, ναι, στο υποψήφιση και υποκατάθεση νομοσχέδιο που θα φορολογεί πλέον και την αγροτική γη και τα αγροτεμάχια. Και αυτό λόγω των ιδιαίτερων εκλογικών τους περιφερειών, επειδή, ναι, υπάρχει αγροτικός πληθυσμός και σίγουρα θα είχε επιπτώσεις στη γενικότερη εκλογική επιρροή που θα είχαν, ναι, στις εκλογικές περιφέρειες. Τι επιπτώσεις θα έχει, συγγνώμη, όταν ένας έχει 20 στρέμματα.
Όχι, λέω το πολιτικό που θα ναι, έχει. Το πολιτικό, όσον αφορά αλλά η... λέω τώρα, ναι. Επί της ουσίας αυτός ο Τζαμτζής και όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω ναι. πώς τους λένε. Ένα στην περιφέρεια του Τζαμτζίου, αυτός από ποια περιφέρεια είναι, αν θυμόσαστε, όχι. Αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από Καρδίτσα. Αν δεν κάνω λάθος. Μακάρι, δεν ξέρω. Ναι, πάντως είναι από Βόρεια Ελλάδα τώρα. Από πού είναι, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, αυτός, άμα έχει στην Καρδίτσα ένα 20 στρέμματα και είναι σε βουνό, σε λαγκάδι κτλ. Αυτό πάει με γύρω στα. Τα 20 στρέμματα πάνε γύρω στα 80 ευρώ το χρόνο. Ναι. Είναι τεράστιο το ποσό. Εντάξει, υπάρχει και η λογική που λέει κάποιος ότι εγώ έχω αγροτεμάχια, είναι ανεκμετάλλευτα γιατί να πληρώσω σε κάτι που δεν μου αποφέρει εισόδημα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια ειδική γιατί ρύθμιση δεν είναι, και μια πρόνοια πάνω στην σε αυτό. Στην Αμερική ο κύριος Τζίμις, ναι. ο δικός μας, ο James Gregory. Ακριβώς, στέλεχος. Έχει ένα σπίτι στο Σικάγο που είναι ακατοίκητο. Ακατοίκητο είναι το σπίτι. Ναι. Και δίνει περίπου 14.000 δολάρια το χρόνο. Ακριβώς. Για δημοτικά τέλη, για όλα αυτά τα φώτα. Αλλά και εδώ τα κατοίκητα. Δεν τους νοιάζει. Έχουν μα φόρο. Λέει, τους είπε ναι. και εκεί, είναι παιδιά ακατοίκητο. Ναι, ναι. Λέει, ακατοίκητο είναι, αλλά εδώ είναι λέει 5.000 σπίτια, του είπε ο δήμαρχος. Ναι. Και εγώ περιμένω από αυτά να πληρώσω τους υπαλλήλους, περιμένω να σου πληρώσω το ρεύμα. Ως ένα σημείο σωστό. Κάτι παροχές που τους δίνουν ναι. εκεί, γκάζι. Διάφορα αυτά. Οπότε λέει και κλειστό να το έχεις, αν οι μισοί κλείσουν και φύγουνε, εγώ τι θα κάνω, λέει ο δήμαρχος. Εδώ γιατί συσχετίζουμε το εισόδημα. Απλώς είναι ένα επιχείρημα ότι το ακίνητο μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάποιος να το νοικιάσει και να το αποφέρει κάποια στιγμή εισόδημα. Ναι. Ενώ αν είναι ένα ανεκμετάλλευτο ναι. αγροτεμάχιο ναι. που δεν μπορεί και να καλλιεργηθεί, γιατί αυτό... να πληρώσει φόρο. Αυτός αν το θέτουν. Ναι, γιατί να πληρώσει φόρο. Αλλά αν το πουλήσει αυτός, ξέρετε τι θα ζητάει. Έχετε υποψιαστεί τι θα ζητάει. Είναι και αυτή μια λογική. Σωστό. Έτσι είναι. Γι' αυτό δηλαδή δεν πρέπει και... να. Τώρα, ίσως πρέπει να υπάρχει ένας καταμερισμός ζωνών. Δηλαδή ποια είναι μα πιο εύκολα κτλ. Έχει γίνει έτσι αυτό. Είναι, κατα... Πρέπει να γίνει όμως και όσον αφορά την καλλιεργησιμότητα, την εφορία των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων, όλα αυτά. Πρέπει ώστε να υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Για να δώσεις ναι. 1.800 και 2.000 ευρώ. Πρέπει να έχεις γύρω στα 500 στρέμματα. 500 στρέμματα, ναι, πολύ σωστά. 500 στρέμματα, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι είναι τσιφλικάς. Ακριβώς. Και μόνο σε έκθεσαν το πάρουν. Λοιπόν, άρα ο Τζαμτζής ναι. αυτούς ήρθε να υπερασπιστεί εδώ πέρα, δηλαδή, για να καταλάβω δηλαδή. Προβολή θέλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θέτουν το θέμα και στον κύριο Σουσμάρη. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ διαφωνώ με τα μέτρα γενικώς της κυβέρνησης που ακολουθήθησαν, γιατί είπαμε υπήρχαν άλλοι τρόποι. Χωρίς μνημόνια, ναι. χωρίς δανεικά, υπήρχαν άλλοι τρόποι να κόψουμε προνόμια, να αφαιρέσουμε από την ελίτ παθογένειες και έτσι, όλα αυτά σωστά. και να σταθούμε στα πόδια μας. Άρα με το Σαμαρά διαφωνώ και λέω να πέσει. Αλλά αν θελήσει ένα σωστό μέτρο να φέρει, εγώ πρέπει να βγω οπωσδήποτε να... τον πυροβολώ. Δηλαδή ο Τσίπρας τι θέλει δηλαδή. Όταν στην Κηφισιά έχεις γύρω στα 12 στρέμματα, μπορεί να σου ζητάνε 100 εκατομμύρια ευρώ για να το πάρεις. 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός που έχει περιουσία 100 εκατομμύρια ευρώ και του ζητάνε 40-50 χιλιάδες το χρόνο αυτού του ανθρώπου. Γιατί αν το πουλήσει, είπαμε, θα πάρει 100 ναι. εκατομμύρια ευρώ. Αυτός λοιπόν μπορεί να πει τώρα δεν έχω δουλειά, άρα δεν μπορώ να δίνω. Και τι μας νοιάζει, δηλαδή, τι θα πει άμα δεν έχει δουλειά. Ας κόψει ένα στρέμμα από τα 12 να το κάνει 11, να το πουλήσει, θα μου πει ποιος θα το αγοράσει. Αλλά και τι θα κάνουμε. Αυτό το στρέμμα, τα 12 στρέμματα στην Κηφισιά, αυτός τα ξεδούλεψε ή με φοροδιαφυγή τα έκανε.
Πέστε μου, κύριε Βερόνη. Είναι μια πρακτική αυτή, γι' αυτό πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός. Γιατί υπάρχει και το επιχείρημα που το θέτουν πολύ και σωστά και κάποιοι, ότι υπάρχουν κάποιες ορεινές περιοχές που είναι κάποια αγροτεμάχια που είναι ανεκμετάλλευτα. Ωραία. Και ούτε μπορούν να εκμεταλλευτούν στο μέλλον. Αν είναι, σας λέω, 20 στρέμματα, ούτε πουλιούνται. Αν είναι 20 στρέμματα, δίνεις 80 ευρώ το χρόνο, κύριε Βερόνη. Ναι. Δεν είναι. Είναι πολύ μηδαμινό. Ένα φαΐ. Ναι. Βέβαια λέει η κυβέρνηση σε αυτό και άμα το εφαρμόσει, ότι αν κάποιος δεν έχει εισόδημα και παρουσιάζεται έτσι και στη φορολογική δήλωση χωρίς εισόδημα, δεν θα πληρώνει και γι' αυτά. Εγώ το θεωρώ λάθος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εγγράφεται στην εφορία το χρέος του και την ώρα που θα το πουλήσει, αν του πεις, έλα το φιλαράκο, έτσι χρωστάς. Έτσι πρέπει. Σίγουρα. Δεν έχει ποτέ. Στην αγοροπολισία πρέπει να υπάρχει. Εγώ προτείνω το εξής, αν κάποιοι δηλώνουν, γιατί σίγουρα κάποιοι δεν θα έχουν λεφτά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι. Δεν έχουν λεφτά. Να κάνουμε μια τράπεζα γης, όπως έχει όλος ο κόσμος τράπεζα γης. Τι θα πει τράπεζα? Είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Στην οποία δεν καταθέτεις λεφτά για να πάρεις βιβλιάριο, αλλά καταθέτεις ένα στρέμμα από τα 12 στρέμματα, σε στρέμμα το καταθέτεις, το κάνει υπολογισμό εκείνη την ώρα πόσο κάνει και σου δίνει ένα βιβλιάριο ίσης αξίας. Σου δίνει ίσης αξίας σε βιβλιάριο. Σε πιστώνουνε, ανάλογα. Ναι. Και πολλές φορές κάθε 10 χρόνια οι δήμαρχοι, όταν τους περισσεύουν λεφτά, αγοράζουνε. Εκείνη την ώρα τους δίνουν εντόκος τους δίνουν τα... τα λεφτά και, τα το, λεφτά, και το κρατικοποιούν το συγκεκριμένο οικόπεδο. Ή αντιστοίχως, αν χρωστάει ο ιδιώτης την εφορία, την ώρα που θα το πουλήσει, του παρακρατούν. Το παρακρατούν. Είναι η τράπεζα γης. Γιατί δεν το κάνουμε έτσι? Αυτή γιατί είναι μια πολύ καλή ιδέα. Επικαλούνται ότι δεν έχουν λεφτά. Ναι. Έχουν όμως, είναι τσιφλικάδες και έχουν 1000 στρέμματα. Ακούω που 800 στρέμματα δεν μπορείς να τα περπατήσεις σε 2 μέρες. Δηλαδή, και να φανταστείτε τώρα να έχετε εσείς ένα κτήμα 800 στρέμματα. 800 στρέμματα είναι ένα χωριό. Που αν σας πω τριγύρισε το, θα μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν φτάνει μια μέρα, θέλω δυο. Χωριό είναι. 800 στρέμματα είναι χωριό. Και εσύ θα λες, επειδή αυτό το έχω ανεκμετάλλευτο, μην πάρεις τίποτα. Ας πάνε άλλο κράτος να βρουν που δεν πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ας μου δείξουν ένα άλλο κράτος, κύριε Βερόνη μου, από τα 200 τόσα του ΙΕ, που έχουν 800 στρέμματα, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί δηλώνει ότι δεν έχει. Ναι. Και να δούμε στα άλλα κράτη αν βρίσκονται τζαμτζίδες να υπερασπιστούν τέτοιες λογικές. Δεν το καταλαβαίνω. Σίγουρα αυτό δηλαδή τώρα, έτσι, και ο τρόπος δηλαδή που έχει καλλιεργηθεί και στα μέσα ενημέρωσης για το θέμα της φορολόγησης των αγροταμαχίων, αυτό γίνεται μέσα στα πρότυπα που υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φορολογία αγροτεμαχίων και αγροτικής γης, όπως γίνεται στα πλαίσια της γενικότερης φορολόγησης που ισχύει για την ακίνητη περιουσία. Ότι ήδη έχει αυξηθεί πολύ η φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Το έχουμε επισημάνει και το λέμε. Αλλά το να μην φορολογηθούν όμως τα αγροτεμάχια. Για να το δούμε και αυτό που λέτε πάρα πολύ, ότι έχει αυξηθεί, κύριε Βερόνη. Λέμε στη σύγκριση με τα χαράτσια, αν το προσθέσουμε το σύνολο. Το σύνολο, πόσο το σύνολο, είναι. Μα το σύνολο πρόσθεσαν. Ναι. Πόσο νομίζετε ότι είναι? Όχι, εμείς λέμε τώρα πόσο έχουμε εμείς στο πρόγραμμά μας. Λέμε άλλο, από την τρίτη κατοικία. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Όχι, δεν λέμε για φόρο μεγάλης ακίνητης. Φόρο ακίνητης περιουσίας γενικώς. Δίνει μόνο το 10%, το ξέρετε, του ελληνικού λαού. Το 90% δηλώνει ότι έχει ακίνητα κάτω από 200.000, αλλά δεν δίνει τίποτα. Άρα ΦΑΠ, φόρο ακίνητης περιουσίας, για το 10, το 11, δίνει μόνο το 10%. Ναι, είναι 10 με 12%. Είναι να μην δίνει. Να δίνει φόρο ακίνητα, αλλά λέμε τώρα και για τα χαράτσια, λέμε για όλα. Για να το καταλάβω, γιατί το 10% υποθέτω είναι οι εύποροι. Ναι. Έτσι, αλλά ότι υπάρχει μια υπερφορολόγηση, υπάρχει. Και στα πλαίσια αυτά είναι και ο φόρος. Συγγνώμη, αν έχετε. Δεν είναι υπερφορολόγηση. Επιτρέψτε μου, κύριε Βερόνη, ότι αν πάτε σε άλλο κράτος, αυτή η φορολόγηση είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια. Σας είπα ότι έχει σπίτι στο Σικάγο ο κύριος Τζέιμς, ο δικός μας άνθρωπος και υποψήφιος που έρχεται και μπαίνει και υποψήφιος ομογενής. Κλειστό το έχει και δίνει 14.000 δολάρια το χρόνο. Ναι. Θα μου πεις, έχει και τα δίνει. Ναι, αλλά και να μην τα έχεις, στην Αμερική δεν κάθονται να συζητούν αν έχεις. Γράφει η εφορία σου τόσο και τρέχει με 15% το χρόνο. Το χρόνο. Ξέρεις τι μου είπε? Α, δεν έχεις να το πληρώσεις. Δεν στεναχωριέται ο εφοριακός. Αυξάνει το ποσό. Ναι, σου απαγορεύει να το πουλήσεις.
στο προσημειώνει. Ναι. Και σου λέει, χρωστάς κύριε 12.000 δολάρια. Τον επόμενο χρόνο άλλες 12.000 δολάρια. Αυξάνει το ποσό. Βάζε και 15% τόκο, και σε 7 χρόνια στο πήρε. Έχουν τη λύση στην Αμερική. Αν δεν δε δεχθείς, ξέρετε τι αυστηρές κυρώσεις έχει. Υπάρχει. Αλλά το λοιπόν, πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το γενικότερο. Πόσα είναι, δηλαδή, ο έχουν δύο διαμερίσματα. Κάτσε να σου πω. Εγώ βέβαια είχα προτείνει να απαλλαγούν. Αυτό υπάρχει και στο πρόγραμμα, της Ένωσης Κεντρών. Που λέτε είναι φοβερά τα χαράτσια. Πόσο είναι όταν έχεις, ας πούμε, ένα τριάρι στην Καλλιθέα. Ας πούμε, είναι το χαράτσι 300 ευρώ. Ήταν το χαράτσι 300 ευρώ το χρόνο. Λίγο περισσότερο είναι. Ναι. Όχι, γιατί λίγο είναι, περισσότερο. Ξέρω από μια 400-500, εντάξει, δεν έχει τόσο 400, μεγάλη. Ας βάλουμε 400. Ναι. Και άλλα 400 για το άλλο διαμέρισμα, ξέρω εγώ, στον Ταύρο, αν έχεις δύο. Ναι. 800. 800 ευρώ το χρόνο είναι δυσβάσταχτο. Για έναν άνεργο με οικογένεια είναι δυσβάσταχτο ποσό. Ναι. Εμείς λέμε τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και την φορολόγηση, την γενικότερη, χωρίς να υπάρχουν κάποιοι όροι και κανόνες κοινωνικής πολιτικής. Μια ερώτηση όμως. Υπάρχει κράτος της γης που όταν έχεις δύο διαμερίσματα δεν δίνεις ούτε 800 ευρώ το χρόνο στην εφορία? Υπάρχει κράτος της γης? Στην Αλβανία αν πάμε, έχετε την εντύπωση ότι όταν έχεις δύο διαμερίσματα δεν θα σου πάρει το κράτος 800 ευρώ το χρόνο, κύριε Βερόνη μου? Γιατί αν αρχίσουμε να εξετάζουμε ποιος έχει να δώσει και ποιος δεν έχει, πιστεύετε ότι θα δώσει κανένας? Ήδη γενικά στους φόρους το 25% δεν πληρώνει. Αν ένας έχει ένα διαμέρισμα... Ήδη έχει παγιωθεί, συγγνώμη, κάτι άλλο, σας είπα. Στους φόρους που στέρνει η εφορία κάτι χαρτιά, δεν την ταχυδρομή. Το 20 με 25% δεν πληρώνει. Και γι' αυτό οι ξένοι, όταν πρέπει να μαζευτούν 3 δις, λέει βάλε 4. Βάλε 4, αυτοί τώρα που δεν πληρώνουν, δεν άκουσαν να τους πάρουν κανένας στο σπίτι. Έχουν αρχίσει κατασχέσεις βέβαια για μεγάλα ποσά. Για μεγάλα ποσά. Για μεγάλα ποσά. Συγγνώμη, εσύ που τώρα έχεις τρία. Ναι, υπάρχει όμως χαράτσια δίμεση... έχουμε 3 χρόνια. Τα χαράτσια ένας πάνε. Όταν έχει ένα διαμέρισμα, ας πούμε, 2. Η Ένωση Κεντρών λέει να απαλλαγούν τα 2. Είδατε, ναι, επιμένω επ' αυτό. Ναι. Αλλά πες ότι δεν, όπως το πάει ο Σαμαράς, δεν απαλλάσσονται. Και, έχεις 2 διαμερίσματα και 3 χρονιές έχουμε χαράτσι πληρώσει. 3 χρόνια τώρα συμπληρώνουμε. Άρα έχουν 2 διαμερίσματα, έστω ότι του έχει πάει χαράτσι 800 το χρόνο, επί 3, 3, 8, 24. 2.000, ναι. Ναι. Αυτός δεν συμμετέχει στην προσπάθεια της χώρας. Συμμετέχει. Δεν συμμετέχει, αλλά δεν μπορεί. Πρέπει να λάβουμε κάποια κοινωνικά κριτήρια. Ναι. Άμα δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ναι, αν είναι άνεργος... Ναι, αλλά για να αφήσουμε λοιπόν έξω τους 2 εκατομμύρια άνεργους. Να αφήσουμε έξω γύρω στα 250.000 άτομα που είναι με ειδικές ανάγκες. Να αφήσουμε έξω τους συνταξιούχους που είναι και αυτοί με τριμμένα κουκιά. Να αφήσουμε έξω, Ποιος θα πληρώσει? Κύριε Βερόνη, σας λέω, φόρος ακίνητης ΦΑΠ πληρώνει το 10%. Εγώ δεν το ήξερα. Και πήγα. Δεν σας κρύβω. Έκανα προχθές μία μυστική συνάντηση με έναν άνθρωπο στο Υπουργείο εξ αυτών που σύνταξαν τον νόμο αυτόν. Ναι. Και μου είπε, κύριε Λεβέντη, να εξηγηθούμε. ΦΑΠ, ξέρετε, λέει, σε πόσους πάει? Εγώ έλεγα, θα πηγαίνει, λέω, σε ένα 40%, 30%, είπα και εγώ ένα νούμερο, χωρίς δεν το ήξερα. Μου λέει, ΦΑΠ πάει περίπου στο 9%, 10% δεν πάει. Λέω, σοβαρολογείτε, δηλαδή, αν έχουμε 3 εκατομμύρια διαμερίσματα, ξέρω εγώ, το 91% δεν πληρώνει χαράτσι? Όχι, δεν πληρώνει χαράτσι, φορά και της περιουσίας. Ναι. Μου λέει, όχι, όχι. Και πληρώνει, λέει, μόνο χαράτσι για τα 100 τετραγωνικά, πληρώνεις, λέει, 400 ευρώ. Για τα πιο πολλά, 200 τετραγωνικά, πληρώνεις 700 ευρώ το χρόνο, μου λέει. Τι θέλετε, μου λέει, αν τα κόψουμε, αν πούμε είμαστε καλοί άνθρωποι, όπως λέει ο Τσίπρας, και τα κόβουμε, θα πούνε οι ξένοι, βρέστε τα αλλιώς τα 3%. Η λύση που μου είπε
τώρα είναι δημόσιο το μικρόφωνο, θα το πω όμως. Μου είπε ότι αν οι τελευταίες προσπάθειες αυτές του Σαμαρά αποτύχουν για εξάλειψη των ελλειμμάτων, η λύση επόμενη είναι από τις καταθέσεις να δημεύσουν το 15%. Να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι όλα αυτά τα κηρύγματα των διαφόρων, μη βάζετε στον ένα φόρο, μη βάζετε σε κανέναν, ναι, θα καταλήξουν στο να ξυπνήσουμε ένα πρωί και αν είχες 20.000 ευρώ στην τράπεζα, να έχεις 3.000 ευρώ λιγότερο. Ή άλλη δεύτερη λύση, υπάρχει και δεύτερη λύση, να πάμε στη δραχμή, να δηλώσουμε στους ξένους δεν μπορούμε, πολεμήσαμε, προσπαθήσαμε, αλλά ο ελληνικός λαός σας θεωρεί κλέφτες, ότι ήρθατε να μας δανείστε για να μας φάτε, να μας πείτε, να μας καταβροχθήσετε. Λοιπόν, άστε στο διάλο, δεν αναγνωρίζουμε ούτε χρέος, όπως λέει ο Καμένος, ούτε τίποτε, όπως λέει ο Τσίπρας. Αφήστε την Ελλάδα να είναι μια γωνιά να ζήσει μόνη. Νομίζω ότι μέσα σε μια εβδομάδα, αφήστε το πούμε αυτό, θα έχουμε γίνει σαν τη Συρία. Πάντως η φορολόγηση των καταθέσεων είναι πιο βασικό φορολογικό τεκμήριο. Αν κάποιος έχει π.χ. 20.000 και του πάρουν το 10%, είναι από χρήματα που κατέχει. Ενώ η φορολόγηση ακινήτων μπορεί να γίνει σε ένα άτομο που να μην έχει εισόδημα. Γιατί στο εξωτερικό που να μην έχει ένα ευρώ. Υπάρχει τράπεζα γης. Αυτό που λέτε με την τράπεζα γης είναι πιο τίμιο και έτοιμο. Το ίδιο. Είναι πιο τίμιο. Η άλλη λύση είναι να μην πληρώνουμε φορεία καθόλου και να φτωχεύσει το κράτος. Και είπαμε ποιες είναι. Ο Σαμαράς προσπαθεί. Βέβαια ο Σαμαράς ούτε καν που είπα οι τρεις συντάξεις να κοπούν οι δύο και να μείνει η μία μόνο για κάθε Έλληνα. Έχουμε 300.000 Έλληνες τριπλοσυνταξιού. Αυτό δεν το εξετάζει ο Σαμαράς. Γιατί είναι καπιταλιστικών καταβολών και δεν θέλει να θίξει τις 500.000 οικογένειες που είναι ο σκληρός πυρήνας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Επίσης του λέω υπάρχουν τριθεσίτες, γιατί δεν λέτε στην κρίση τώρα μία θέση ο κάθε Έλληνας. Ναι. Μου λέει είναι ελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα, πώς θα το πούμε αυτό, λέει κύριε Λεβέντη. Ένας δικηγόρος μπορεί να είναι, λέει, σε μια εταιρεία δικηγόρος και να παίρνει 2.000 ευρώ το μήνα και μπορεί, επειδή είναι περιζήτητος, να είναι και σε άλλες τρεις εταιρείες. Θα του πούμε αυτού του δικηγόρου περιορίσου σε μια εταιρεία. Λέω, μα αν για 4-5 χρόνια τουλάχιστον δεν ζητωθούμε να, και αφήνει ένα δικηγόρο να έχει 10 εταιρείες, οι άλλοι 60.000 δικηγόροι θα είναι άνεργοι. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Ναι, δεν τις κάνουν. Δεν τις κάνουν αυτές. Ακριβώς. Οπότε και ούτε καν συζητάει και κανένας. Τίποτα. Άρα τι συμβαίνει. Ο Σαμαράς να σας πει το αίμα να σας γδάρει όπως πάει καλά. Έτσι είναι. Και να είναι και αμφίβολο αν τελικά θα τα καταφέρουμε. Που δεν θα τα καταφέρουμε. Ναι. Η άλλη λύση είναι να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα και να γίνουμε σαν τη Συρία, να φύγουμε από το ευρώ και να γίνουμε με νομίσματα σαν το ΛΕΚ, όπως λένε οι Τσαλβανιές και τέτοια πράγματα. Και η τρίτη λύση είναι το 15%, όχι το 10% των καταθέσεων. Το 15%. Ναι. Για να μπορέσει να καλυφθεί. Λοιπόν. Διαλέγετε και παίρνετε. Πάντως μαγκές του στυλ. Δεν πληρώνουμε και άστα διάλο και εμείς είχαμε μάθει να μην πληρώνουμε και να έχω 500 στρέμματα και αφού δεν κερδίζω τίποτα πώς να πληρώσω και κάτι τέτοια. Αυτού του είδους οι συμπεριφορές, αυτές λειτουργήσαν τα τελευταία 50 χρόνια και όπου πάμε έξω, ντρέπομαι εγώ, έχω μειώσει τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, γιατί ντρέπομαι να πω ότι είμαι Έλληνας. Γυρίζουν και μας κοιτάνε, μην τους κλέψουμε. Ναι. Είναι η νοοτροπία που έχει καταργηθεί όλο αυτό. Σε ξενοδοχείο στη Ρώμη, σε ξενοδοχείο στη Ρώμη προσήλθε επιχειρηματίας και είπε θα μείνω 6 μέρες και του ζήτησα να προπληρώσει. Και αυτός ήταν μεγάλος επιχειρηματίας με λεφτά. Ναι. Και λέει όλοι προπληρώνουν. Εκείνη την ώρα λοιπόν του είπανε στη reception, του είπανε όλοι. Αλλά μετέπειτα όταν κάθισε και ρώτησε Ινδούς, Εγγλέζους, εάν πληρώσαν όλοι, όχι, λέει θα πληρώσουμε όταν φύγουμε.
του Έλληνα του ζητήσανε να... Προκαταβολικά. Ναι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Εγώ μιλάω λογικά. Ναι. Θα μου πείτε, μου λένε κάποιοι στηρίζεις τον Σαμαρά. Μα αφού την πτώση του ζητώ. Και πιστεύω ότι στηρίζει οι τζαμτζίδες και όλοι αυτοί στηρίζανε τους τσιφλικάδες ήρθαν να στηρίξουνε. Ναι, και τσιφλικάδες στηρίζουν, ναι, καθαρά. Ναι, και αυτά που λέει θερμοκήπιο, θερμοκήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι, βλέπω στην Εθνική Οδό που πάω κάτι θερμοκήπια 300 μέτρα στο έτσι, επί άλλα 400 στο έτσι. Ναι. Αυτός να μην πληρώσει τίποτα. Αυτή καταρχήν καλλιεργήσει με έκταση. Δεν νοείται. Με συγχωρείτε. Εγώ γιατί δεν μπόρεσα να κάνω το θερμοκήπιο, ρε παιδιά. Εγώ γιατί έχω μείνει με 100 τετραγωνικά. Συγγνώμη, ήμουν βλάκας και ήμουν πολιτικός μηχανικός που μπορούσα να έχω 10 σπίτια των 100 τετραγωνικών. Δηλαδή, θα έχεις θερμοκήπιο 6 στρέμματα κάλυψη. Και να μην πληρώνεις. Και να μην πληρώσει τίποτα. Και απέστειλε ένας από τη Θεσσαλονίκη επιστολή, λέει, στο Στουρνάρα και του είπε ότι εγώ έχω, λέει, 4.000 τετραγωνικά διαμερίσματα, κάλυψη, 4.000 τετραγωνικά. Δηλαδή, με 100 τετραγωνικά που είναι το δικό μου το σπίτι, αυτός έχει 40. 40 σπίτια σαν μπορεί 45, ναι. Δεν έχω, λέει, να σε πληρώσω. Λέει, κάνε μου ό,τι θες. Αυτές είναι περιπτώσεις που αν το κράτος δεν παρέμβει και δεν ασκήσει τις ανάλογες διώξεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή εκεί φαίνεται η αποφασιστικότητα του κράτους. Γιατί όταν το κράτος δεν παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις... Συγγνώμη, όσοι έχουν πάνω από 3 σπίτια δεν έχουν κάνει φοροδιαφυγή, κύριε Γέννη. Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσοι έχουν βίλες και συγχρόνως και νίκια και εισπράττουν 7-8.000 το μήνα νίκη, άλλοι ξέρω που εισπράττουν, έχω ένα συμμαθητή στο Πολυτεχνείο, που εισπράττει γύρω στις 80.000 το μήνα νίκη. Ναι. Αυτός έχει δουλέψει απόλυτα ως Παναγία. Έχει ως Παναγία δουλέψει. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, λοιπόν, και η νοοτροπία που είχε καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια για τη φορολογική συνείδηση που δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας. Εγώ απλά έλεγα να απαλλάξουμε, και επιμένω ακόμη, ναι, να απαλλάξουμε το πρώτο σπίτι, την πρώτη κατοικία, όσα τετραγωνικά και 200, να το απαλλάξουμε την πρώτη κατοικία. Ναι, την πρώτη κατοικία. Και στη δεύτερη κατοικία να απαλλάξουμε, ξέρω εγώ, τα πρώτα 100 τετραγωνικά. Ναι, τουλάχιστον μέχρι. Ναι, να πούμε, έχει ένα σπίτι και μένει στην Καλλιθέα και έχει και ένα εξοχικό στη Σαλαμίνα 70 τετραγωνικά, ναι, να πηγαίνει κάνα Σαββατοκύριο. Ναι. Αυτούς να τους απαλλάξουν. Ακριβώς. Να το λέω εγώ να τους απαλλάξουν. Βέβαια, αν κάποιος έχει ένα δεύτερο 500 τετραγωνικά, να πληρώνει, γιατί το 500 τετραγωνικά είναι φίλο. Α, μπράβο, καταλάβατε. Αυτή είναι στο πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Ακριβώς αυτό. Και αυτό. Πάντα στη διάθεσή μου ότι ένας που έχει μόνο ένα σπιτάκι είναι ο Άτλαντας που σηκώνει τη ζωή στον νόμο. Αυτό, για να συμπαρασταθώ στις ελληνικές οικογένειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τώρα μου έκανε το θερμοκήπιο στη Λιβαδιά. 6 στρέμματα κάλυψη. Ή έχει τις φράουλες στην Αμαλιάδα. Ναι. Εκεί μεγάλη και έχει 100 Πακιστανούς και δουλεύουν μέσα και τους έχει χωρίς ίκαχο, τέλος πάντων. Και έχει κάνει θερμοκήπιο και έχει τις φράουλες. Ναι. Και τις έχει 4 εποχές το χρόνο. Δηλαδή με το θερμοκήπιο, εξασφαλίζεται. Ναι, 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 ναι. Απάλλαξε τα θερμοκήπια. Πού είναι το πιο παραγωγικό κομμάτι. Ναι. Της αγροτικής καριέρας. Βέβαια. Γιατί έχει όλο το χρόνο, δεν επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες, δεν έχει προβλήματα εγώ, με τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, έτσι που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και αυτό που λέτε το δυσβάστακτο, κύριε Βερόνη μου. Δυσβάστακτο για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι από τη στιγμή που έχουν περικοπεί μισθοί, συντάξεις, ναι, έχει αυξηθεί η ανεργία, ναι, για κάποιον. Ναι. Είναι δύσκολο. Σίγουρα δύσκολα. Είναι δύσκολο. Δεν μιλάω τώρα για αυτά, λοιπόν, αυτά λοιπόν τα δύσκολα από το 9 και εντεύθεν, ναι, πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποιο 2015 να φύγουμε από την κρίση. Αν αρνούμαστε αυτό πρέπει να είναι ο καθένας να πληρώνει, δεν θα φύγουμε, ναι, ποτέ από την κρίση. Ξέρετε τι έχουμε κάνει τώρα. Έχουμε διαβεί
να πω ένα ποσοστό του δρόμου. Σχετικό είναι, ναι. Ναι. Η, λύση, η μία λύση είναι να γυρίσεις πίσω. Να πεις μακριά. Ακριβώς, έχουμε απόσταση ακόμα. Η άλλη λύση είναι να κάτσεις κάτω και να αρχίσεις να βρίζεις προδότες, κερατάδες, τους πολιτικούς. Η άλλη λύση είναι πάρτε τα από τους μεγάλους. Λένε πάρτε τα από τους μεγάλους κτλ. Μα πώς πάρτε τα από τους μεγάλους. Όταν ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κόμματα που τα πιάνουν από τους μεγάλους. Πώς θα τα πάρουν από τους μεγάλους. Αυτό είναι το θλιβερό. Είστε τόσο επιπολή. Αυτό είναι το θλιβερό. Ναι. Άρα, εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω, έτσι να σας το πω, τον πόνο μου κύριε Βερόνη, έτσι που βλέπω την Ελλάδα. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι είμαστε μάγκες. Διοριζόμασταν στο δημόσιο, είχαμε τον βουλευτή, τον φίλο Στρατό να κάνουμε δίπλα στο σπίτι μας, στο Κολωνάκι, τα ξέρετε. Υπήρχε αυτή η κομματική πελάτη. Η μαγκιά. Υπήρχε η μαγκιά να είσαι ΠΑΣΟΚ, να είσαι Νέα Δημοκρατία και στα σύνορα να είναι οι φτωχοί. Στα σύνορα να είναι αυτοί που έχουν αξιοπρέπεια, αυτοί που δεν πάνε στο Βαρβιτσιώτη, να είναι στα σύνορα. Στα σύνορα. Ή στο Γκουλούρι ή στον Α ή στο Β. Λοιπόν, μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε άλλη μαγκιά. Ότι άστα διάλο, κλέφτες είναι, δεν πληρώνω. Μαγκιά είναι και αυτή. Άλλη. Είναι μια μαγκιά, δηλαδή. Ή άλλοι που λένε κρεμάστε τους πολιτικούς. Και αν φέρουμε άλλους, πρέπει να κρεμάσουμε και εκείνους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει, αυτές είναι κάποιες. Είδατε, κανένας δεν λέει ότι δεν εγγυάται ότι θα σε βγάλει. Αλλά υπάρχει πρόκληση της εξουσίας. Ναι. Γιατί παράδειγμα τώρα. Εγώ λοιπόν επιμένω μετά από αυτά που λέμε ότι η πρώτη κατοικία να απαλλαγεί και από δημοτικά τέλη. Και από δημοτικά, και από δημοτικά τέλη. Αν και τα δημοτικά τέλη είναι πολύ μηδαμινά δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι μηδαμινά. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί όταν μου λένε οι αγρότες ότι δεν έχουν 80 ευρώ για 20 στρέμματα να δώσουν, τα δημοτικά τέλη εγώ ξέρω ότι σε ένα σπίτι στη Σαλαμίνα είναι 50 ευρώ τη διμηνία. Άρα είναι 5-6, 300. Γιατί λοιπόν να έχει 300 στη Σαλαμίνα ένας που έχει μόνο ένα σπιτάκι, γιατί να του παίρνουμε τα 300 αυτού και να εξαιρούμε για 20 στρέμματα τα 80 ευρώ του αλλονού. Ναι, από αυτή την άποψη σίγουρα. Για να είμαστε και λίγο. Σίγουρα. Άρα είπαμε κάθε οικογένεια να της δώσουμε μια απαλλαγή. Ναι. Για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Ναι. Μέχρι, ξέρω εγώ, μια περιουσία 150.000 ευρώ, να πούμε έστω στην ευχή του Θεού. Ναι. Από εκεί και μετά όμως, ξέρω εγώ, να πούμε, παιδιά, δεν εξαιρείται ούτε ο Πάπας της Ρώμης, το πούμε έτσι. Θα ήταν πολύ πιο τίμιο και πολύ πιο σοβαρό. Και να πούμε την αλήθεια στο λαό, ότι μια και θέλετε άλλες λύσεις, μια και θέλετε άλλες λύσεις, οι άλλες λύσεις είναι 15% κούρεμα στις καταθέσεις. Και η τρίτη λύση είναι να φύγουμε από το ευρώ και να γίνουμε σαν τη Αρμενία, την Λεσθονία, πώς λέγονται εκείνα εκεί. Λετωνία, Λιθουανία. Θέλετε. Χώρες. Αν θέλετε. Υπάρχει η λύση αυτή. Εγώ σέβομαι την πλειοψηφία και να τρελαθεί η πλειοψηφία. Σίγουρα. Και να πει να γίνουμε σαν τη Λετωνία. Εγώ θα παραμείνω εδώ Έλληνας. Είμαι εδώ γεννήθηκα, θα παραμείνω και θα πω. Αφού έτσι ήθελε η τρέλα της κοινωνίας και εγώ μέσα στην τρέλα μειοψηφών μεν. Ναι. Δεν συμφωνώ με την τρέλα, αλλά αναγκάζομαι δεν θα φύγω από την Ελλάδα. Γιατί μερικοί απειλούν ότι θα φύγουν και από την Ελλάδα. Ναι, ναι, πολλοί το απειλούν, ιδίως επιχειρηματίες. Λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι η προκλητικότητα που επιδεικνύει όμως και η εξουσία. Πώς? Όταν παράδειγμα στο θέμα της κατάργησης κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Που όντως πολύ σωστά ψηφίστηκε και κατεργήθηκε για την Χρυσή Αυγή. Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Πολύ σωστό αυτό. Αλλά γιατί όμως αυτό το ποσό που εξοικονομείται από την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης Χρυσής Αυγής να μην πηγαίνει στα ταμεία του κράτους για κάποια κοινωνική πολιτική το φυλάνε, λέει, και να επιμερίζεται στη χρηματοδότηση των άλλων κομμάτων. Έτσι γίνεται. Ναι. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Αντί να κόψουν και τη δικιά τους κρατική χρηματοδότηση επιμερίζεται. Τέλος πάντων, τόσο απατεώνες είναι. Δυστυχώς. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ναι. Α, έτσι. Γιατί εγώ έχω μάθει ότι τα φυλάνε τα λεφτά ως ότου τελεσιδικής. Αυτό όσον αφορά για την απόφαση αν τελεσιδικής. Αυτό είναι ότι μετά πρέπει να δοθούν. Ναι. Αλλά όλο αυτό το διάστημα. Τα πάνε σε ένα ταμείο, έχω μάθει. Αυτό είναι κάτι μέχρι να θέλει τελεσιδικής. Αυτό ισχύει για να τελεσιδικής. Ένας υπουργός την ημέρα που ψηφίσανε στη Βουλή, τηλεφωνήθηκα και λέω τι θα γίνει με αυτά τα λεφτά και μου είπε, κύριε Πρόεδρε μου,
αυτά τα λεφτά θα υπάρχουν, λέει, σε ένα λογαριασμό στο Υπουργείο Οικονομικών και όταν σε 3 χρόνια, 4, σε 14 τελεσιδικήσει και τιμωρηθούν όντως, δεν μου είπε όμως ότι θα τα μοιραστούν οι άλλοι. Τα επιμερίζονται, ναι. Αν δεν τα πάρει τελικά η Χρυσή Αυγή, τα επιμερίζονται. Ναι. Επιμερίζονται, ωραία. Λοιπόν, καλά να πάθετε αφού ψηφίζατε λοποδίτες. Αν είναι αυτά που λέει ο κύριος Βερόνης αληθή, ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια που αναλογούσαν στη Χρυσή Αυγή θα τα πάρουν οι άλλοι, τότε δεν ξέρω ποιος είναι πιο εγκληματίας, αυτός που σκοτώνει 100 μαύρους ή αυτός που βουτάει τα λεφτά και τα κλέβει. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι κλοπή. Όταν δέχεσαι ότι δεν μπορεί να δώσει, έχουν 20 στρέμματα 80 ευρώ και παίρνει τώρα ο καμένος 4 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος, κάτσε, δεν είναι... Ο ψηφοφόρος αυτά τα εγκρίνει. Συγγνώμη, εδώ κάθονται και συζητάνε, προχθές το Μέγκα, ότι είναι άδικοι φόροι κτλ. Όταν είναι άδικο, λοιπόν, το να δώσει 300 ευρώ το χρόνο ένας χαράτσι για ένα σπίτι, άδικο. Είναι δίκαιο να παίρνει ο καμένος 4 εκατομμύρια ευρώ, να παίρνει 25 εκατομμύρια το χρόνο ο Σαμαράς ευρώ. Αυτά είναι δίκαια πράγματα. Λέει, μα πώς θα γίνει, λέει, γιατί έχει, λέει, πολλούς, έχει 800 υπαλλήλους η Νέα Δημοκρατία. Γιατί να τους έχει. Και τι κάνουν, σκάβουν. Το έχω ξαναπεί αυτό. Γιατί να τους έχει. Σκάβουνε χαντάκια. Τι εξυπηρετούν. Εκτός αν αυτοί που βλέπω στους δρόμους που βάζουν αγωγούς για φυσικό αέριο είναι, είναι οι εργαζόμενοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, αν είναι έτσι. Ναι. Αλλά εγώ κάτι μαύρους βλέπω και κάτι Πακιστανούς βλέπω να σκάβουν. Έτσι. Δεν είδα κανέναν του συγκρού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειλικρινά, αν έσκαβαν, κύριε Βερόνη, τουλάχιστον, θα πω πάει στο διάλογο, δικαιούνται να πούμε τα 1.200 ευρώ, τα 1.500. Γιατί να επομίζεται, δηλαδή, η ελληνική κοινωνία, τα χρέη των κομμάτων, λοιπόν, και παρόλα αυτά να τους πληρώνει κάθε χρόνο. Άρα έχουμε τη χαζομάρα του κόσμου εν ολίγης τελικά. Έχουμε. Αυτό είναι, χρειάζεται να υπάρχει αφύπνιση και κριτική από την κοινωνία πάνω σε τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή. Μετά συζήτησα με αυτόν στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Το θέμα που λέω, ρε παιδιά, η Αυστραλία έχει από τους πλούσιους κόψει τελείως τη σύνταξη. Εκτός από τις 3 συντάξεις, να τις κάνουμε μία, η Αυστραλία, λέω, ένα καπιταλιστικό κράτος. Ναι, ναι. Έχει κόψει τη σύνταξη από όσους έχουν από άλλες πηγές $3.000 μηνιαίως. Και κόβει τελείως. Και σου λέει, σου δίνω μόνο φάρμακο και αν αρρωστήσεις. Ναι, και σου κόβω τη σύνταξη. Τα 2.500 που παίρνεις εσύ του ΝΑΤ, τα 2.000 που παίρνουν του πολεμικού ναυτικού, τα άλλα δεν ξέρω εγώ, τα 1.500 έχουν μειωθεί κατά τη βέβαια τα τελευταία, αλλά στα κόβω. Γιατί τα χρειάζομαι αυτά, λέει, για να δώσω στους πολύ φτωχούς. Κοινωνική πολιτική, ναι, έτσι. Να τα ίσω αυτού που κοιμούνται στα παγκάκια και τους άλλους. Η Αυστραλία. Εδώ λέω, η Ελλάδα στα 10 εκατομμύρια έχει 100.000 πλούσιους. Μου λέει, έχει και 300.000 πλούσιους. Πολύ σωστά. Αφού λοιπόν εντοπίζετε, του λέω, 300.000 πλούσιους, γιατί δεν τους κόβετε τις συντάξεις. Να βγει. Να ορίστε. Μετά δεν θα βάζατε πουθενά άλλο. Ναι. Λέει, πού να κόψεις τώρα, κύριε Πρόεδρε μου, λέει, είστε σοβαρός άνθρωπος. Να κόψω. Μα, συγγνώμη, φτωχεύσαμε. Η χώρα φτώχευσε. Και κάνουμε 1.000 άλλα, μήπως μαζέψουμε. Κάτι βλακίες κάνει ο Σαμαράς ουσιαστικά και δεν μαζεύει. Τίποτα, δεν έχουν απόδοση. Δεν έχουν απόδοση, ακριβώς. Και έχεις μπροστά σου, κατά δήλωση μεγάλου στελέχους του Υπουργείου Οικονομικών, έχεις 300.000 πλούσιους. Δηλαδή που έχουν νίκια, έχουν λεφτά στην τράπεζα, έχουν στο εξωτερικό λεφτά, έχουν. Και δεν τολμάς να κάνεις αυτό που κάνει η Αυστραλία, να τους κόψεις τη σύνταξη. Γιατί αν κόψεις αυτούς τη σύνταξη σε 300.000 άτομα, μπορείς σε 1.200.000 οικογένειες να δώσεις από 500 ευρώ. Σε 1.200.000, δηλαδή, άρα οι άνεργοι να παίρνουν 500 τουλάχιστον. Να υπάρχει ένα επίδομα. Ναι, ναι. Στοιχειώδης διαβίωσης. Ναι. Και βέβαια οι πλούσιοι, ένας που έχει εισοδήματα από νίκια ή αυτά, σιγά μην πάθει τίποτα άμα του κόψεις τα 1.800, τα 2.000 ευρώ. Λέει, γιατί δεν το κάνει. Διότι μου λένε, λέμε 80 ευρώ του αγρότη και έρχονται βουλευτές και φέρνουν απειλές.
Άμα πούμε, λέει, αυτό το πράγμα, την ίδια μέρα πρέπει να παρατηθεί και η κυβέρνηση. Εκεί είναι εξέγερση. Εκεί δεν κόβουν τις δικές και τις δεν είμαστε κοινωνία να βγει ο Πρωθυπουργός, μου λέει, στην τηλεόραση και να εξηγήσει ότι αυτό το μέτρο είναι, μπορεί να είναι σκληρό, μπορεί να είναι πρωτόγνωρο, αλλά το παίρνει για να σωθεί η χώρα. Και αν σε 10 χρόνια, ξέρω εγώ, το μαλακώνουμε. Το μαλακώνουμε. Ακριβώς. Ενδεχομένως, να το πω και έτσι. Σε 10 χρόνια. Δεν το λέει κανένας, ούτε έχουμε πρωθυπουργό άντρα να το πει αυτό. Δεν λέει, δεν είναι άντρας ο Σαμαράς. Είπα την πολιτική αντριοσύνη εγώ. Μεταφορικά. Ναι, μεταφορικά. Αυτή είναι, εξετάζω. Άμα πούμε λοιπόν ένα μέτρο λογικότατο, πολύ δίκαιο, αλλά επειδή ταρακουνάει την Ελλάδα, δεν πρέπει να το πούμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πάμε για πτώχευση, κύριε Βερόνη. Εκεί οδηγούμαστε. Και τα δεδομένα που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι πλέον καθαρά ότι οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και η πίεση για νέα μέτρα. Επειδή έχει παγιωθεί ένα 20-25% που δεν πληρώνει τελείως. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι να ξεκινάνε, ας πούμε, 4 εκατομμύρια επιστολές από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ένα επιπλέον κόστος. Και το 20-25%, δηλαδή από τα 4 εκατομμύρια να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις 1 εκατομμύριο επιστολές να τις πετάνε όπως τις λαβαίνουν στα σκουπίδια. Ναι. Και να πρέπει μετά, ας πούμε, να πληρώνουν αυτοί που πληρώνουν και αυτόν που δεν πληρώνουν το μερίδιο. Τι ωραία. Το έχετε ακούσει. Είναι και αυτό, λέει. Και λένε οι Τροϊκανοί τώρα, όταν τους λέει, ας πούμε, ο Σαμαράς, θα μαζέψουμε από εκεί ένα δις. Ναι. Του λένε, βάλε δύο για να μαζέψει ένα. Για να μπορεί να καλυφθεί. Γι' αυτό ναι, πιέζουν σε μέτρα που έχουν απόδοση. Παράδειγμα, κόψιμο συντάξεων, λοιπόν, περικοπές σε μισθούς. Άρα έρχομαι και συγκεφαλαιώνω και λέω εγώ. Ναι. Είχε πιστέψει ο κόσμος ότι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, είμαστε στο κλαμπ των ισχυρών. Ναι. Αλλά εμείς ήμασταν οι ξεβράκωτοι. Είδατε τι είπε η Μέρκελ. Αυτό αποδεικνύεται. Ότι ο Σρέντερ κακώς είχε βάλει την Ελλάδα στο ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ. Λοιπόν, μας έκαναν μία έτσι χάρη και μας επέτρεψαν να μπούμε στο σαλόνι των ισχυρών. Εμείς έπρεπε από εκείνη τη χρονιά που μας το επέτρεψαν να κάνουμε αγώνα εδώ, να φτιάξουμε μια χώρα με τάξη, με κύρος. Δεν το κάναμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίστηκε η ίδια πολιτική. Μείναμε μια αναρχία και ένα χούρι. Ναι. Και ερχόμεθα τώρα και βρίζουμε τον Α, βρίζουμε τον Β, αρχίζουμε κρεμάστε τους, αρχίζουμε τις μαγκές αυτές τις εξυπνάδες του Έλληνα. Αυτή ήταν η νοοτροπία όλα αυτά τα χρόνια που καλλιεργήθηκε. Η κομματική πελατεία καλλιέργησε μια συγκεκριμένη νοοτροπία στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο, ώστε τώρα να μην αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα της κατάστασης, την κρίση που βιώνουμε και ποιος πραγματικά ευθύνεται, με αποτέλεσμα να βλέπουμε καθημερινά τις συνεχείς πιέσεις που δεχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για νέα μέτρα, γιατί είναι πλέον αναγκαστική η πορεία μας προς νέα μέτρα. Να φύγουμε μόνοι μας, ρε παιδί μου, από την Ευρώπη. Όσο και να θέλει ο Σαμαράς να λέει δεν θα πάρουμε νέα μέτρα. Πλησιάζει η μέρα που θα σηκώσουμε ψηλά τα χέρια. Ναι, είμαστε κοντά. Να κρατήσουμε την κασέτα. Κύριε Βερόνη, να κρατήσουμε την κασέτα. Είμαστε πολύ κοντά. Μη σας δοθεί εντύπωση ότι είμαι απεσιόδοξος. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αν είχα τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ανοίξει μύτη, θα μπορούσα μέσα σε 2,5 μήνες να φύγουμε από το μνημόνιο. Και θα υποχρέωνα απλά να εξηγούμεθα τους έχοντες και κατέχοντες να πληρώσουν κάτι. Αλλά σύγχρονα θα θεμελίωνα και μια χώρα στην οποία θα πληρώνουμε όλοι από κάτι. Φορολογική συνείδηση. Μελλοντικώς. Έτσι. Ναι. Τώρα, επειδή έχουμε γίνει κοινωνία των 2/3, δηλαδή το 1/3 ήδη είναι στη χωματερή της κοινωνίας, είναι η χωματερή, είναι οι ανήμποροι αυτοί, δηλώνονται. Μπορεί να μην είναι και όλοι ανήμποροι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ένα μεγάλο κομμάτι πάντως υπάρχει. Πάντως έχουμε γίνει κοινωνία ήδη των 2/3, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθηθούν τέτοιες λύσεις, να κόψουμε τη σύνταξη από τους πλούσιους, να όσους έπαιρνε 3 συντάξεις να τους περιορίσουμε σε 1.
να απαλλάξουμε πρώτη και δεύτερη κατοικία από κάθε εφορία και ακόμη χαράτσι, και δημοτικά τέλη, αλλά από εκεί και πέρα να πούμε αν έχεις 3 σπίτια, 4, 14, αγαπητέ μου φίλε, κλιμακωτά βεβαίως, πρέπει να υπάρχει να ανάλογη φορολογική επιβάρηση. Να πληρώσεις. Και να ιδρύσουμε την τράπεζα γης, αυτή την τράπεζα, που αν ένας έχει στην Κηφισιά, ας πούμε 12 στρέμματα, είπαμε 100 εκατομμύρια περιουσία ευρώ, και δεν έχει λεφτά, είναι άνεργος, ναι, να του πούμε, εντάξει φιλαράκο μου, εμείς βάλαμε 40.000 το χρόνο να πληρώνεις ή 50, η τράπεζα γης θα θεωρεί ότι τα δίνεις και σε ένα εύλογο χρόνο πρέπει να πληρώσεις σε μια δεκαετία. Έτσι. Την αναλογία. Στην τράπεζα γη συμπεριλαμβάνονται, ναι, και ακίνητα. Ναι, ναι. Είτε, είτε ακίνητα το πουλήσεις, είτε το δώσεις, ναι, την παροχή, είτε το κόψεις, είτε το τεμαχίσεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα. Πρέπει να, το κράτος να δικαιώνει. Γιατί και εσύ οφείλεις να συμμετέχεις στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Ακριβώς. Με την τράπεζα γης, η οποία τράπεζα γης, επαναλαμβάνω, δέχεται καταθέσεις και σε έδαφος και σε υλικά. Ναι, ναι. Αγαθά. Και ακίνητα. Ναι, και ακίνητα κυρίως και τα λοιπά. Η τράπεζα γης είναι ένας νέος τρόπος συναλλαγής μεταξύ πολιτών και κράτους για να είμαστε δίκαιοι, γιατί πίσω από το δεν έχω, ναι, δεν μπορεί να σωθεί η χώρα πίσω από το δεν έχω. Ήδη αυτό συζητιέται στο, ναι, Υπουργείο Οικονομικών όσον, ναι, αφορά, ναι, στα θέματα της κατοικίας, αν κάποιος δεν μπορεί να καταβάλει. Αυτό το είχα πει από το 1975, όταν, ναι, ιδρύσαμε τη ΔΕΠΟΣ με τον Κυπριανό Μπύρη, τον Μπρίτανη, τον Υπουργό τότε. Έτσι, αν κάποιος δεν μπορεί να καταβάλει και του έχει μεγάλη εκείνη. Αν δεν ιδρύσετε τράπεζα γης, του λέω κύριε Μπρίτανη, αν δεν ιδρύσετε τράπεζα, τσάμπα ιδρύεται τη ΔΕΠΟΣ, είναι η δημόσια επιχείρηση, η πολεοδόμηση και, ναι, σε. Και μου γυρίζει και μου λέει, κύριε Λεβέντη μου, ήδη η πολιτική μας περνάει δύσκολα. Ο Καραμαλής είναι υπέρ του παραδοσιακού τρόπου, μου λέει, οικισμού, απόκτηση σπιτιών, με εργολάβους, με αντιπαροχές. Αυτή τη λύση ξέρει. Εγώ λέει, του εισάγω τη λύση της ΔΕΠΟΣ, που με αγορά από ομογενείς. Ακριβώς. Εξασφαλίζονταν χρήματα για να χτιστούν πόλεις ολόκληρες. Ναι. Το 1/3 το πουλούσαμε των διαμερισμάτων που θα φτιάναμε στο ναύπλιο, δίπλα στο παλαιό ναύπλιο. Ναι. Αν φτιάναμε 30.000 κατοικίες, τις 10.000 κατοικίες θα τις πουλούσαμε σε Έλληνες Ελληνοκαναδούς που θέλαν να αγοράσουν σπίτι και στην πατρίδα. Και το άλλο 1/3, οι άλλες 10.000 θα τις έπαιρναν οι Δήμοι, το κράτος, επί εκτάσεων των οποίων θα ανεγείρονται ανοικοδομές, και το άλλο 1/3 θα το δίναμε κίνητρο σε νιόπαντρα ζευγάρια να φεύγουν από την Αθήνα, να πηγαίνουν εκεί με υποχρέωση να δουλεύουν σε εργοστάσια για 15 χρόνια. Στα πλαίσια της αποκέντρωσης, ναι, που θέλουν, ναι, να για να το κερδίσουν, ναι, το διαμέρισμα, που χωρίς να πληρώσουν μία δεκάρα. Ναι. Αλλά θα όφυλαν να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε στο Ναύπλιο, να πάνε στην Ξάνθη για 15 χρόνια να δουλεύουν στην βιομηχανική ζώνη. Αυτά είχα προτείνει. Θα μου πείτε, και που τα είχα προτείνει, όπως είχα δει κάποτε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ναι, είχα δει κάποτε έναν, ας μην πω ποιον, ένα μεγάλο οικονομολόγο, από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, συνέβαλαν στην αρχή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, και διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος. Και κάπου στην Κυπαρισία που συζητούσαμε, μου λέει, εγώ, μου λέει, είχα κάποιες απόψεις για έτσι, για το νομισματικό, για τις εξαγωγές, για τόνωση των εξαγών, για να υπάρξει εξωστρέφεια. Ναι. Λέω, καλά, σε βάλαν διοικητή στην Τράπεζα της Ελλάδος και μετά τις εισηγήσεις σου δεν τις λαβαίνει υπόψη? Άρα σε βάλανε για να σε ξεκουράσουνε. Ναι, σε βάλανε, σου λέω, διακοσμητικά. Δηλαδή, όπως καμιά φορά, ας πούμε, λέμε στο στρατό, μέχρι συνταγματάρχη ορίζεις 10 άρματα μάχης, ναι, μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη. Από τον βαθμό του ταξίαρου και του στρατηγού ορίζεις μόνο το θαλαμιπόλο σου. Ναι, ναι. Και έλεγε ο Παπαδόπουλος, όταν του λέγανε ο τάδε κάνει πλεκτάνηση, νομωτή εναντίον σου, έλεγαν του Παπαδόπουλου, ξέρεις τι έλεγε, κάντε τον στρατηγό. Γιατί τώρα έχει λίγο σύνταγμα, ελέγχει το σύνταγμα. Όταν τον κάνουμε στρατηγό, έχει, λέει, μόνο τον οδηγό του. Το οποίο ο Παπαδόπουλος μας λέει και μου το διηγεί το, ναι, ένας. Αυτό είναι μια αλήθεια, ναι, όντως, ναι, ναι. Αυτό το είχε κάνει και ο Χίτλερ, αλλά, ναι, με άλλη μορφή, εκείνος, ναι, ήταν μουρλός ο Χίτλερ. Έδινε βαθμούς, και όταν, ναι, ο Πάουελ, πώς τον λέγανε αυτό στη Ρωσία,
έχανε τον πόλεμο, του έστειλε επιστολή του Φίρερ, πως τον λέγανε, και του λέει, χάνουμε τον πόλεμο και θα εχμαλωτήσω 600.000 άντρες, θα μας πετσοκόψουν. Του λέει, είναι χιόνια, είναι έτσι, δεν ξέρω τι του λέει. Και ο τρελός ο μουρλός, να πούμε, που υποστηρίζει ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, ξέρετε τι απάντησε ο Χίτλερ. Συγκαλεί δήθεν ένα συμβούλιο και λέει, αντιμετωπίζει ο στρατός μας στη Ρωσία μεγάλη δυσκολία. Και για να ξεπεράσουμε, λέει, τη δυσκολία, να ανακηρύξουμε σε αρχιστράτηγο το στρατηγό, να του κάνει ένα αστέρι παραπάνω. Του λέει, και τι θα κερδίσουμε? Αυτός είναι έτοιμος, λέει, να καταρρεύσει. Σου λέει ότι θα εγκλωβιστούν και δεν θα ζήσει ένας. Αν, λέει, τον κάνεις αρχιστράτηγο, θα κόψει το λαιμό του, λέει. Φανταστείτε τι τρελοκομείο ήταν ο Χίτλερ. Ακριβώς, λοιπόν, πρακτικές που χρησιμοποιούσαν. Ναι, ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που αυτό το τρελοκομείο το στηρίζουν. Ναι. Και το άλλο θέλω να πω για τον Βορύδη, έχουμε χρόνο, ναι, ίσα έχουμε χρόνο. Ναι. Ο Βορύδης δήλωσε στο Κασιδιάρη, πώς λέγεται εκεί, όταν μαλώσανε στη Βουλή. Ναι, ναι. Του λέει ο Κασιδιάρης, εσύ έχω, λέει, φωτογραφία που μιλούσες, κύριε Βορύδη, και ήταν από πίσω η φωτογραφία του Παπαδόπουλου. Και όχι μόνο. Ναι, του Παπαδόπουλου. Και γυρίζει, λέει, ο Βορύδης και λέει, καλά δεν ξέρατε, λέει, ότι τότε που ήμουνα με τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου, ήμουνα, λέει, στην ΕΠΕΝ. Ναι, ήταν πρόεδρος της Νεολαίας. Καλά, κύριε Σαμαρά, με συγχωρείτε. Και δήλωσε ότι στα 30 χρόνια, λέει, εξελίχθηκε και έγινε πιο δημοκράτης. Ναι, ναι. Έγινε πιο δημοκράτης. Κύριε Σαμαρά, εμένα προσωπικά, αν έρθει ένας τέλεχος στην Ένωση Κεντρών και μου πει, ήμουνα πρώτα στην ΕΠΕΝ. Μετά στη Χρυσή Αυγή. Αλλά τώρα άλλαξα, απατεώνα, και ήρθα σε εσάς, κύριε, ναι, Λεβέντη. Θα του πω, αν όντως είναι η μεταμέλειά σου αληθινή, μην είναι απλώς ψηφοφόρος, αλλά μην λερώσεις και το κόμμα. Έτσι είναι. Διότι, κύριε Σαμαρά μου, δεν καταλαβαίνω αυτούς που πήρες, τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη, τον άλλον, τον το Βελόπουλο, Βορύδη, τον Βελόπουλο, τον Πλεύρη. Τι τους πήρες να τους κάνεις? Τι τους πήρες να τους κάνεις? Να τραβήξει την ακροδεξιά. Απλό. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτοί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τώρα που ακούνε ότι ο Βορύδης είχε τον Παπαδόπουλο από πίσω, όσο καλός και να είναι ο Βορύδης, όσο νεανική τρέλα και αν είχε τότε που ήταν ΕΠΕΝ. Νεανική τρέλα. Υπάρχει για τον Βορύδη και ένα βίντεο άλλο που πάει με ένα σωλήνα. Με τσεκούρι, Με τσεκούρι, δεν ξέρω, να σκοτώσει ανθρώπους. Λοιπόν, όσο καλό, να μυάλωσε σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή, που να έγινε. Κάνω μία πρόβλεψη, λοιπόν, κύριε Σαμαρά. Αν ο Βορύδης φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, θα ξαναγυρίσει στους Παπαδόπουλους. Άλλος ο ίδιος δηλώνει, καθαρά δεξιός. Θα ξαναγυρίσει, κατηγορεί σήμερα τους Χρυσαυγίτες και μπορεί να βρεθεί μαζί τους. Ναι. Το δηλώνει και ο ίδιος ότι είναι δεξιός και μόνο. Νομίζω ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μερώνη, για την καλοσύνη σας. Κυρίες και κύριοι, παραμείνετε, διότι έχει συνέχεια η εκπομπή. Ο πολιτικός μαραθώνιος στο www.antidiaploki.gr είναι που μπορείτε να βλέπετε μετά και τις εκπομπές. Ξέρετε ότι έχουμε μια διένεξη με το κανάλι, γιατί έχει δώσει το δικαστήριο εντολή να μπαίνει 12 η ώρα Κυριακή βράδυ εκπομπή στο Έξτρα, και αυτοί τη βάζουν 12.30, συνεχίζουν να μη σέβονται τη δικαστική απόφαση. Στις 6 Δεκεμβρίου είναι το δικαστήριο και πιστεύω να υπάρξει μια λύση εκεί στο δικαστήριο, αρμόζουσα, όπως πρέπει, γιατί είναι πολιτική εκπομπή και δεν μπορεί να μπαίνει τόσο αργά. Δεν μπορεί να βάζεις, ας πούμε, στρώματα, σεντόνια, κάθε λογής μπιχλιμπίδια για να πουλάς, για να οικονομάς. Το καταλαβαίνω, το κανάλι έχει ανάγκη εσόδων. Αλλά πολιτική εκπομπή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ δεν μπορεί να μπαίνει. Την άποψή μου, κύριε Μπερόνι. Βρέστε μου άλλη πολιτική εκπομπή. Πόσο είναι? 11.30, εντάξει. Εδώ δεν τηρούν ούτε την προσωρινή απόφαση που έλαβε ο δικαστής να αρχίζει 12. 12 η ώρα. Λοιπόν, ελπίζω
Οι ηθήνοντες του καναλιού, ένας είναι ο ηθήνων, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα, να καταλάβει ότι αδικεί την Ένωση Κεντρών και αδικεί και το ίδιο το κανάλι. Όταν βάζει τέτοια εκπομπή πολιτικός μαραθώνιος τόσο αργά, να δείχνει έχθρα προς την Ένωση Κεντρών, δεν ξέρω τι δείχνει ο άνθρωπος, εγώ δεν τον κακίζω ούτε. Σας είπα, καταλαβαίνω την ανάγκη να εισπράξουν λεφτά το κανάλι, αλλά δεν μπορείς μια πολιτική εκπομπή να τη βάζεις μετά τα μεσάνυχτα. Τόσο αργά. Λοιπόν, παραμείνετε στις οθόνες σας.